Σοβαρή είναι η κατάσταση στην περιοχή της Καλαμίτσας και ιδιαίτερα δίπλα στο σημείο που κάθε Σάββατο πραγματοποιείται το παζάρι, προκαλώντας δυσφορία από τα πολλά σκουπίδια σε όσους περνούν από εκεί, αλλά και σε όσους θέλουν να αθληθούν στο στάδιο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Άνθρωποι που ζουν στα σκουπίδια δίχως νερό, ηλεκτρισμό και αποχέτευση έχουν δημιουργήσει μια μικρή κοινωνία, αφήνοντας τα σκουπίδια τους καθημερινά και δημιουργώντας σοβαρότερα προβλήματα τις νυχτερινές ώρες. Αρκετοί είναι οι πολίτες που διαμαρτύρονται τόσο για τη μυρωδιά αλλά και για την επικίνδυνη κατάσταση σε ένα τόσο κεντρικό σημείο της πόλης. Εικόνες εγκατάλειψης, σπασμένες τηλεοράσεις, σκουπίδια, στρώματα συνθέτουν ένα σκηνικό τρόμου για όλους όσους περνούν από το σημείο εκείνο. Όλα απλά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τόσο οι κάτοικοι αλλά όσοι περνούν από το σημείο το οποίο βρίσκεται το δεύτερο παζάρι της Καβάλας στην Καλαμίτσα. Στο σημείο αυτό, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν πεταμένα αντικείμενα αλλά και πολλά σκουπίδια. Γενικά η περιοχή είναι μια ήσυχη περιοχή, αλλά δεν πάβει το βράδυ να υπάρχουν άτομα τα οποία δημιουργούν φθορές, όπως είδαμε και οι ομπρέλες απέναντι στην Καλαμίτσα που κάηκαν. Γενικά δημιουργούνται συνέχεια φθορές σε όλη την περιοχή. Λίγο πιο πάνω φυσικά θα δούμε ότι έχουν κάνει και θα το δούμε και στη συνέχεια έχουν κάνει στέκη με διαμένουν Ρωμά τα βράδια, τη μέρα. Θα δούμε υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν σκουπίδια. Υπάρχει μια κατάσταση εδώ πέρα κάτω λίγο περίεργη. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε την αστυνομία, όπως και κάνουμε ήδη, για διάφορα περιστατικά τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή. Και όπως είπα ξανά, πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και κάτι περίεργο που βλέπουμε να ενημερώνουμε κατευθείαν την άμεσο δράση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.